Νίκος Βασταρδής. Γεια σας κυρία μου. Το όνομά μου είναι Έντουαρτς. Μένω ξέρετε με τους σύμπλες. Η κυρία Κάρολ με παρακάλεσε να της πάω την αλληλογραφία της. Όποιος είναι άντρας, ας έρθει να παλέψει μαζί μου. Και οι δυο μαζί αν θέλετε. Όντε λοιπόν, όντε λοιπόν φοβιτσιάριδες τι κάθεστε. Ελάτε, ελάτε. Τι μεθύς ήταν αυτό, το παράκανα σήμερα. Εσύ αδερφέ μου, πάρε λίγο να με ξεβαφτίσεις. Καλά, καλά, εντάξει. Από ό,τι θυμάμαι είχα πει στον μπαρ κανένα δύο ποτηράκια και... και στη συνέχεια άρχισε μια κουβέντα, μάλλον πολιτική. Και ξαφνικά χυμίξανε να με φάνε. Μα εσύ ήρθες στο φινάλε. Ξέρω κι εγώ γιατί ήρθα. Περαστικός ήμουνα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, εσύ τι γυρεύεις στο Μανκάτο. Πλαμ Κρίκ είναι πόλη. Η γυναίκα σου, τα κορίτσια, είναι όλοι τους μια χαρά, ε. Λες αλήθεια ότι με θυμάται η Λώρα. Σε δύο μέρες θα σε καλά και θα τρέχεις στα χωράφια. Τι σημασία έχει τώρα αυτό, γίνεσαι καλά και τότε βλέπουμε. Θα μείνει εδώ μαζί σας που να γίνεις εντελώς καλά, στο υπόσχομαι. Είναι αλήθεια, σκεφτόμουν να φύγω, αλλά τώρα άλλαξα γνώμη. Ένας άντρας δεν αφήνει εύκολα ένα κορίτσι σαν και σένα. Εντάξει, Κάρολ, θα τα πάρω εγώ. Η κυρία Ίγκλς φοβήθηκε μήπως έρθει κανένα γράμμα τώρα που τα κορίτσια έχουν γυρίσει. Εργάζομαι, ξέρετε, εδώ δίπλα. Γι' αυτό σκέφτηκε να στείλει εμένα. Ω, όχι, όχι, κυρία, παλιός φίλος. Εκείνη με στείλανε, δεν ήρθα μόνος μου. Αχ, καρδί γαλανομάτσα, εκατάντησα τρελός. Από μένα τι γυρεύεις, έχω μείνει πια μισός. Αχ, καρδί γαλανομάτσα. Ω, ναι, πάρα πολύ. Όσο για το ταχυδρομείο του χωριού σας είναι υπέροχο, μου άρεσε πολύ. Πάω να πληθώ τώρα. Δεν είχες γράμμα εσύ, Κάρολ. Θέλω να μου ταχυδρομήσεις τα φωτογράμματα που φτάσετε στο Μανκάτο. Πάρε και αυτό το γραμματόσημο. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Τι σε νοιάζει εσένα. Δεν είστε της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Λοιπόν, η δουλειά σας είναι να παίρνετε τα γράμματα. Θα πω άλλα λόγια, είναι φτώχεια. Είναι άρωμα λεβάντας. Τι σε ενοχλεί τώρα εσένα αν μυρίζει και τι μυρίζει. Βάλ' το στην τσάντα σου να τελειώνουμε. Πέρασα να δω αν ήρθε κανένα γράμμα για τους Σίνξ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σνάιντερ. Κυρία Σνάιντερ, θέλετε λίγο. Τέλειωσα νωρίτερα τη δουλειά μου γιατί βιάζομαι να γυρίσω στο σπίτι. Η κυρία Ίγκλς είχε φτιάξει ένα μεγάλο ταψί σπανακόπιτα. Αν ήταν τώρα εδώ η κυρία Ίγκλς θα σας άκουγε, θα σας καλούσε για φαγητό πριν ακόμα καλά-καλά τελειώσετε τη φράση σας. Ξέρετε τι έχω να τραβήξω αν γυρίσω σπίτι και της πω όλα αυτά που λέμε τώρα. Θα με κατσαδιάσει προς τα σόρους που δεν σας κάλεσα εγώ ίδιος. Θα γυρίσεις και θα μου πει. Τρελάθηκες πια, Έντουαρτς. Ξέχασες πόσο καιρό προσπαθώ να πείσω την κυρία Σνάιντερ να φάει μαζί μας. Δεν ήταν καθόλου ευγενικό εκ μέρους του Έντουαρτς να μην την καλέσει για φαγητό απόψε. Ένας μικρός περίπατος ήταν για μένα. Είσαστε νέα γυναίκα ακόμα. Γιατί μιλάτε σαν να είσαστε καμιά γριά. Μα δεν το είπα για κομπλιμέντο. Μπορείτε λοιπόν να με πιστέψετε τώρα που θα σας πω ότι αισθάνομαι ευγνώμων στον Ίγκλς που με έφερε στο Walnut Grove. Και εγώ σας λέω ότι όλοι μου οι καλοί φίλοι βρίσκονται εδώ. Να, σκέφτηκα ότι ίσως να γινότανε το ίδιο που γίνεται τότε με την Αμάντα. Είναι μια συμμαθήτρια της Λόρας και ζήλεψε γιατί μια άλλη κοπέλα έστειλε ένα γράμμα σε κάποιο νεαρό που δεν άρεσε καθόλου στην Αμάντα. Και ξαφνικά μετά το γράμμα η Αμάντα δεν ξεκόλαγε καθόλου από το νεαρό. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο γιατί μετά θα έχω τύψεις ότι εκμεταλλεύτηκα την καλοσύνη μιας υπαλλήλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε να πάμε άλλη ώρα. Τι λες για αύριο το απόγευμα. Την εκκλησία. Όχι, εγώ δεν πάω εκεί. Γιατί δεν πιστεύω, Grace. Grace, δεν μου απάντησες. Όπως θέλεις. Τώρα εγώ πρέπει να πηγαίνω. Λέω να φύγω αύριο το πρωί. Τι είναι αυτά που λες και βέβαια είμαι. Ποτέ μου δεν είχα καλύτερους φίλους. Ποτέ μου. Ύστερα ξεχνάς τα κορίτσια. Ξέρεις πόσο πολύ τα αγαπάω. Είστε ό,τι δικό μου έχει απομείνει στον κόσμο. Μόνο που να, εγώ δεν μπορώ να μείνω πολύ καιρό στον ίδιο τόπο. Ο Τζο το ξέρει καλά αυτό. Είναι στα αλήθεια θαυμάσια γυναίκα. Αλλά υπάρχουν κάτι μικροπράγματα, ξέρεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον τρόπο που ζει εδώ. Είναι υποκρισία. Αυτό που αισθάνεται δεν το λέει καθαρά. Το κρύβει. Εγώ δεν πιστεύω στο Θεό και το λέω. Και βέβαια, Κάρολ, πιστεύω σε μένα. Να, γιατί ψυχραθήκαμε με την Grace. Μερικές φορές, λοιπόν, δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Βλέπεις, ένας αγρότης δεν έχει ποτέ καιρό για ονειροπολήματα. Ζει πολύ καλά και χωρίς αυτά. Τουλάχιστον είναι αφέντης του εαυτού του. Εγώ δεν καταλαβαίνω πως ένας άνθρωπος σηκώνεται το πρωί και αρχίζει να δουλεύει με μολύβι. Δηλαδή, σε πληρώνουν για αυτά που γράφεις. Για μια στιγμή, γιατί αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δεν γίνεται να περάσει όλη τη ζωή σου γράφοντας ποιήματα. Δεν πειράζει, τα καταφέρνω και μόνος μου. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη δουλειά θα την κάνω πάλι μόνος μου αφού εσύ θα πας στο κολέγιο. Εσύ τώρα θα γίνεις ποιητής. Έχεις δει κανένα ποιητή να μαζεύει άχυρα.
Δικιά σου είναι η ζωή και εσύ θα αποφασίσεις. Έχεις σπουδαιότερα πράγματα να κάνεις από τις δουλειές. Να βάζεις λέξεις απάνω σε χαρτιά. Μια και θα κάνεις λοιπόν αυτή τη δουλειά, άσε και εμάς να κάνουμε τις δικές μας. Δεν ωφελεί σε τίποτα. Είμαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον. Ζούμε σε δύο αντικριστούς λόγους με μια χαράδρα ανάμεσά μας. Αυτά που φτιάνεις εσύ εγώ καθόλου δεν τα καταλαβαίνω. Θέλω να αποφασίσεις μόνος για τον εαυτό σου. Δεν θέλω να έρθεις με τα νερά που δεν το θελήσεις και ο ίδιος. Δεν θέλω ευχαριστίες. Εσύ να παραφέρεις το κορίτσι σου. Τώρα γιατί θέλω κάτι να σας δείξω. Το σπίτι σας θα χτιστεί ακριβώς εκεί πέρα. Έτσι ώστε να βλέπει πάνω από το χωράφι. Και από εκεί πάνω θα μπορείτε να καμαρώνετε εύκολα τη γη σας. Καλησπέρα. Ξέρεις Τζον, ο Ίγκλης θα μας δώσει το αρωτρό του για να αρχίσουμε να αργώνουμε το χωράφι μας από αύριο. Σκέφτηκα πως το σπίτι μπορεί να περιμένει, αλλά όχι η εισόδια. Πρέπει να σπείρουμε πριν αρχίσουν οι βροχές. Αλλά βέβαια δεν θέλω να νομίσω ότι αποφασίζω εγώ αντί για σένα, ε. Αν τυχόν υπάρχει έστω και κάτι που να μη σε βρίσκει σύμφωνο, τότε δεν έχεις παρά να... Τι σε βασανίζει, Τζον. Μην ανησυχείς, Γκρέις. Πέρασε μια δύσκολη μέρα. Απλώς ο Τζον μεγαλώνει, αυτό είναι όλο. Έχει πολλά προβλήματα στο μυαλό του. Αλλά θα το περάσει. Έχει ακόμα πολλή δουλειά, αλλά δεν θα αργήσει να γίνει. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε τώρα είναι τι είδους πόρτα θα βάλουμε. Όλα αυτά δεν είναι όνειρο, είναι η αλήθεια. Και εγώ σου λέω δεν έγινε λάθος σε τίποτα. Ορίστε, κοίταξε πώς δουλεύει. Ως αύριο το απόγευμα θα το έχει τελειώσει. Θα γίνει πολύ καλός αγρότης. Όλα αυτά τα κάνει για σένα. Ένα το αμερί. Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσεις εμένα. Το χρέος μου ήταν και